Η μάνα μου έλεγε όταν δεν καταλάβαινε κάτι ότι είναι κάτι ακατανόητο, έλεγε αγνά ο Βά και αγνά κοσάρας. Ακριβώς έτσι το έλεγε. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Με τα τόσα προβλήματα που έχουμε στην εκπαίδευση, το μόνο που προτάσουν είναι οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικού έργου, σχολικής μονάδας, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και φαντάζομαι θα έπρεπε πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε σχολεία τα οποία θα μπορούσαν ίσως να αξιολογηθούν κάποια στιγμή. Βλέπετε, στην εκπαίδευση θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη μέρημνα από το κράτος, ώστε να μην λείπει από κανένα μαθητή κανένας δάσκαλος. Ειδικά στη δικιά μου την περιοχή, αν και είμαστε ένας μικρός σύλλογος, έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Έχουμε πολλά παιδιά που θέλουν την παράλληλη στήριξή τους και δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Εκπαιδευτικοί μετακινούνται, θα μου πείτε, είναι και ο κορονοϊός. Να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει ειδικά την ειδική αγωγή να τη δούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Τώρα, για να μην μιλήσω μόνο για το δικό μου Δήμο, οι εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται καλά. Δεν παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν. Κοιτάξτε τι γίνεται στα νησιά. Δεν πάει κανείς να δουλέψει. Γιατί με 700-800 ευρώ τι θα πρωτοπληρώσει? Το νίκη του, το φαγητό του, το ντύσιμό του? Δεν ξέρω, δεν θέλω να πλατιάζω, γιατί σας τα έχουμε καταθέσει όλα με υπόμνημα. Και νομίζω αυτά είναι τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε όλοι. Ειδικά τους μισθούς των εκπαιδευτικών, των νεοδιόριστων, δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Ειδικά τις επιχορηγίες, τις σχολικές επιτροπές. Άγια η τελευταία είναι κατά 50% αυξημένη και μακάρι, μάλλον θα είναι κάτι προεκλογικό και μακάρι, δεν με ενδιαφέρει, μακάρι για κάποιο λόγο πάντα να είναι 50% αυξημένη. Πιστεύω το κράτος να μεριμνήσει περισσότερο για τα σχολεία. Έχουμε σχολεία που είναι με σπασμένα τζάμια, κάποιος πρέπει να τα φτιάξει αυτά. Οι Δήμοι προσπαθούν, αλλά δεν έχουν, λένε, κονδύλια. Δεν ξέρω πώς θα βρεθούν αυτά τα κονδύλια να γίνουν όλες αυτές τις δουλειές. Δεν θέλω να πλατιάσω. Θα μιλήσει και η συνάδελφος. Ένα θέμα ακόμα θα θίξω για την ανέγερση του 4ου Δημοτικού Σχολείου στο Πολύκαστρο. Αγωνιζόμαστε χρόνια ως σύλλογος για την ανέγερση αυτού του σχολείου. Μας είχαν υποσχεθεί εδώ και μια 15ετία για την ανέγερση 2 σχολείων. Ενός νηπιαγωγείου, το 4ο νηπιαγωγείο, το οποίο μας υποσχεθήκαν ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα λειτουργήσουν. Δεν ξέρω τώρα, θα είναι αλήθεια ή ψέματα. Για το 4ο δημοτικό όμως, άκρα του τάφου σιωπή. Περιμένουμε όλοι. Ο κ. Βασιλακάκης είναι εδώ, γνωρίζει πολύ καλά το θέμα.